Είπαμε ότι σήμερα τελευταία εκπομπή του 21, να είμαστε καλά να σμίξουμε το 22 τη Δευτέρα. Έχουμε να πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα, ο κορονοϊός, όπως καταλάβατε, μας χορεύει στο ταψί και ας του κλείνει ο υπουργός τη μουσική. Γίνεται και στιχάκι. Και έτσι μετράμε το ένα ρεκόρ πάνω στο άλλο, όπως είπαμε, με ασαφή τα δεδομένα. Μην το δένετε και κόμπο, μπορεί να είναι και παραπάνω. Παρακάτω δεν το βλέπω. Μπροστά όμως σε αυτά τα νούμερα, οι ανακοινώσεις είναι ουσιαστικά μόνο αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων διασκέδασης και εστίασης και αντί για τρεις τα φέραμε από σήμερα. Τώρα, πώς εκτιμά ο Υπουργός Υγείας ότι αν τα μέτρα εφαρμοστούν ως τα μέσα Ιανουαρίου θα επανέλθουμε στην κανονική μας ζωή, είναι... Μετά απορούν γιατί δεν πιστεύει ο κόσμος, ε? Είναι το γνωστό μοτίβο. Πριν το καλοκαίρι πανηγυρίζαμε ότι νικήσαμε την πανδημία και κάπως έτσι μπερδέψαμε τον κόσμο. Μετά ευθύνες στους πολίτες, γιατί μάθαμε ότι ήταν για τον τουρισμό, το είπε ο Άδωνης. Εφαρμογή των ήδη αποτυχημένων μέτρων, ειδικοί μαϊντανοί που φάσκουν και αντιφάσκουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, ιδίως οι μοντελοπνίχτες. Μετά όλα για την οικονομία και ευθύνες στους πολίτες. Πολίτες που βλέπουν πλέον τα πάντα καχύποπτα. Και κυρίως το ότι κανείς δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κακό διαχείριση. Βεβαίως οι αρμόδιοι διώχνουν από πάνω τους οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαχείριση πανδημίας και η ευθύνη ξαναπάει, επιστρέφει στους πολίτες. Το γνωστό μοτίβο, αν όλα πάνε καλά, ζήτω και μπράβο μας, είχαμε ένα σχέδιο που μπορεί να αλλάζανε 24ωρο. Αν όχι, φταίτε όλοι εσείς. Το ίδιο γίνεται και με τα μέτρα που, όπως καταλάβατε, είναι περιοριστικά, δεν είναι μέτρα δημόσιας υγείας, ενώ είναι και αμφιλεγόμενα. Απαγόρευση μουσικής, για παράδειγμα. Να μην γίνω μάντης κακών, αλλά και πάλι δεν θα λειτουργήσει σε ένα σύστημα και σε μια χώρα που έχουν γονατίσει. Τώρα, αν αυτά είναι νέα μέτρα για να οδηγήσουν στην κανονικότητα, τις προηγούμενες φορές για την ιστορία, θυμίζω, οδήγησαν σε lockdown. Μου στείλε εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης ένα χρονοδιάγραμμα που θυμίζει τα εξής. Απρίλιος του 20 διάγγελμα πρωθυπουργού, αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα σταδιακά και σε φάση επιστροφής στην κανονικότητα. Μάιος του 20 Σωτήρης Τσιόδρας, πώς νικήσαμε τον κορονοϊό. Αυτό το Μάιο έχει ένα χούιο Σωτήρης. Τα λέει και μετά τα ξαναθυμάται το Δεκέμβριο. Μάιος του 20 πρωθυπουργός, όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας. Οκτώβριος του 20, λέει ο Αργύρης, κορονοϊός, επιστροφή στην κανονικότητα για τους εμβολιασμένους, τι αλλάζει? Αυτή ήταν η τίτλη ειδήσεων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Νοέμβριος του 20, γρίφος η διάρκεια του lockdown, με έξυπνο τρόπο προαναγγέλει ο υπουργός την επιστροφή στην κανονικότητα. Δεκέμβριος του 20, υπουργός παιδείας δηλώνει μετρώαμε αντίστροφα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μάρτιος του 21, πρωθυπουργός, ανακοινώσεις για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Στις 15 Μαΐου επαναλαμβάνει ότι η ημερομηνία ορόσημο για την επιστροφή σε κανονικότητα είναι η 15η Μαΐου. Και τέλη Μαΐου, σε συνέντευξη στην Bild, λέει ο Αργύρης, Ιούλιο και Αύγουστο τα πράγματα θα θυμίζουν πολύ ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Δεκέμβριος του 21 νικήσαμε τον κορονοϊό, τις πρώτες μέρες και τις φυσικές καταστροφές, λέει ο Πρωθυπουργός. Δεκέμβριος του 21, πότε έρχεται η επιστροφή στην κανονικότητα στην Ελλάδα, τι προβλέπουν Expedia και τράπεζες για τον τουρισμό. Και καταλήγει ο Αργύρης, καμιά επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήρθε, ήρθαν τουρίστες, ήρθαν συνωστισμοί, ήρθαν περισσότερα περιπολικά αντί ανίσχυση του ΕΣΥ και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μάλλον, Αργύρη, εσύ δεν κατάλαβες. Διότι μου στέλνει μήνυμα εδώ ο Θανάσης, αυτή είναι η κανονικότητα. Τι δεν κατάλαβε, λέει ο Αργύρης. Σωστό. Τώρα, μου λέει εδώ πέρα ο Τάσος, είδες, λέει, κανένα μέτρο εκτός από τις αλλαγές στα ωράρια, στα νυχτερινά, προστασία στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενίσχυση του συστήματος υγείας, του τέστινγκ, της ιχνηλά, της επιδημιολογικής επιτήρησης? Ό,τι είδες, είδαμε. Και η φίλη μου η Σούλα, βρε εσύ, είναι δυνατόν να μην ξέρουν τι τους γίνεται? Γιατί αν ήξεραν δεν θα ανακοίνωναν μέτρα για μετά τις 3 Ιανουαρίου για να τα εφαρμόσουν από σήμερα και κυρίως δεν θα τα ανακοίνωναν όταν ο πρόεδρος της κυβέρνησης πήγε διακοπές στην Ήπειρο.
Δεν μπορεί να σε προειδοποιούν ότι θα έχεις τριπλάσια κρούσματα και εσύ να λες θα πας διακοπές και κυρίως να τα ανακοινώνουν οι άλλοι τα μέτρα για τις 3 Ιανουαρίου την μέρα που λείπεις. Φταίνει και οι ειδικοί. Δεν μπορεί να σου λένε ότι θα έχουμε έξαρση πανδημίας και μετά να αφήνουν τις ανακοινώσεις για μέτρα μετά την πρωτοχρονιά σχολίαστα. Και καλά όλοι οι άλλοι λέει. Οι επιστήμονες πιάστηκαν εξαπίνης από την έκρηξη κρουσμάτων στις 20.000 και πλέον. Και γιατί δεν πήραν εσπευσμένα μέτρα ολιστικά? Α, με συγχωρείτε κυρία μου, σας πιάνω αδιάβαστη. Διότι χθες ο καθηγητής πνευμονολογίας, γνωστός παραθυράτος, ο κ. Βασιλακόπουλος, είπε: «Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έτσι και αιτία είναι η ανεμβολίαστη». Έχει μείνει στο παλιό μούντο ο Βασιλακόπουλος. Κάποιος να του πει ότι άλλαξε το αφήγημα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, αλλά πρέπει να το πω, είπαμε θα τα λέμε όλα. Στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤΕΝΑ, Έλληνας επιστήμονας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες δόσεις εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Και επειδή ο επιστήμονας που τις εξέφρασε είναι ένα πρόσωπο που η δημόσια τηλεόραση έχει φιλοξενήσει πολλάκις, δεν μπορούσε να κλειστεί και το μικρόφωνο φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Καρούσης, καθηγητής νευροανοσολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Ιερουσαλήμ, έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου για την τρίτη δόση και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον, πολύ περισσότερο η τέταρτη που, όπως είπε, εφαρμόζεται στο Ισραήλ ήδη. Τόνισε δηλαδή στην ΕΡΤ: «Κάποιοι ανοσολόγοι συμπεριλαμβανομένου και μου έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το πολύ μικρό διάστημα που μεσολάβησε για την επαναληπτική δόση και το κατά πόσο μακροχρόνια αυτό είναι αναγκαίο ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα δευτερογενή από πλευράς μακροχρόνιων παρενεργειών στο μακροχρόνιο διάστημα». Όταν τον ρώτησε μάλιστα ο παρουσιαστής, ο Παπαχλιμίτζος, ο συνάδελφος, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ είχε κάνει ήδη την τρίτη δόση, να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, ο κύριος Καρούσης κατέληξε: «Νομίζω ότι οι πολύ συχνές δόσεις εμβολιασμού, όταν υπερβάλλουμε σε αυτή τη θέση, εκτός ότι προωθούμε τη δημιουργία μεταλλάξεων, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους για αυτοάνωσες αντιδράσεις και δεν θα έλεγα ότι ξέρουμε πώς θα επηρεάσουν μακροχρόνια αυτές τις συνεχόμενες δόσεις». Αυτή ήταν η επιφύλαξη των ανοσολόγων, μεταξύ των οποίων και μου. Εντάξει, έπαιξε λίγο, μετά ξέπαιξε. Και θα κλείσω για να πάμε σε τραγούδι, για να μπούμε στα πιο βαθιά νερά, με το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Δεν πάνε να λένε, λέει, στη Δανία οι μοντελοπνίχτες, λένε ότι όμικρον στην Ελλάδα θα σαρώσουν εμβολίας τους. Μωρέ, δεν πάνε όλοι στο διάλογο, λέει, από παντού τα παίρνουν. Βασίλη, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι ανακοινώθηκε χθες για τη Δανία. Και επίσης θέλω να σου πω ότι εμείς δεν έχεις παράπονο, από εδώ σας τα λέγαμε. Και αυτά που λέει ο καθηγητής στο Ισραήλ και αυτά που λες εσύ τώρα. Έτσι, όπως σας τα λέγαμε και για τις επαναληπτικές και για αυτά που συμβαίνουν στη Δανία. Αλλά άμα τα λέει ο καθηγητής, απλά μένουν ασχολίαστα. Κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν πρώτο θέμα. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες, άστα βράστα.